Θα σας δείξω το διαμέρισμα του Στέφανου Κασελάκη και του, και του συζύγου του που μένουν όταν επισκέπτονται την πρωτεύουσα. Το οποίο την το έχουν ακόμα. Είναι στο Μπρίκελ το διαμέρισμα αυτό. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα εδώ το γραφικό που έχουμε κάνει. Είναι δίπλα ακριβώς στο Miami River, εκεί λίγο πριν εκβάλει κάτω στον Ατλαντικό. Το διαμέρισμα λοιπόν είναι αυτό. Είναι 73 τετραγωνικών μέτρων. Δεν είναι ιδιόκτητο. Το νοικιάζει το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Πόσο το νοικιάζει, ξέρουμε. Δεν είναι γνωστή η τιμή του ενοικίου. Απλά να σου πω ότι είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο δολάρια η τιμή αγοράς. Αν κάποιος αποφασίσει να το αγοράσει, είναι πάντα διαθέσιμο προς αγορά και προς την ενοικίαση όταν είναι ελεύθερο. Αυτό δηλαδή, είναι το μόλι στο Μπρίγκελ που είναι από κάτω το διαμέρισμα. Αυτό τώρα εδώ πέρα εντός εισαγωγικών ή και εκτός, θα σου πω ότι η ανταποκριτής μας στο Μαϊάμι, η ανταποκρίτρια, μας έστειλε το συγκεκριμένο βίντεο. Πήγε στην. Α, είναι δικά μας τα πλάνα. Αυτά είναι αποκλειστικά δικά μας πλάνα. Ναι, αυτά που βλέπουμε τώρα. Τόση ώρα, δεν το καταλαβαίνω. Το λέω τώρα. Είναι δικά μας πλάνα. Μάλιστα, η συνεργάτης της εκπομπής, η οποία βρέθηκε εκεί, μίλησε με τον θύρωρο του ουρανοξύστη, να μην πω της πολυκατοικίας, επιβεβαίωσε πράγματι ότι είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, πολλές φορές τους έχει δει. Πόσο καιρό έχουν να πάνε στο Μαϊάμι, τι είπε ο θύρωρος. Είπε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες δεν τους έχει δει, μάλιστα, αλλά μέχρι και πριν από αυτό το διάστημα, μέχρι και αρχές καλοκαιριού, τους έβλεπε κανονικότατα να πηγαίνουν αναδιαστήματα. Το βλέπουμε για το δεκάμινο, όπως το πάει ο Στέφανος, το βλέπουμε για το δεκάμινο στο στρατό. Έρχεται η βεβαίωση του προξενείου. Τουλάχιστον να το ξενικιάσει, γιατί όσο οικονομικό και αν πιστεύει κανείς ότι είναι, είναι πάρα πολύ ακριβό. Κοιτάξτε θέα που έχει, γιατί βλέπει και τον Ατλαντικό μπροστά. Βλέπει και πίσω τους, τις λίμνες που έχει και τα λοιπά. Τι γινόχρησα θα έχει αυτό, Τι γινόχρησα πολλά. Κοίταξε, ένα σπίτι αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, αν αναλογιστεί κανείς ότι σίγουρα δεν θα είναι γύρω στις 10.000 ευρώ το μήνα. Πού πιστεύετε προτιμάει, περνάει καλύτερα σαν Ελληνάρας που είναι ο Στέφανος, στις Πέτσες ή στο Μαϊάμι? Εγώ πιστεύω στις Πέτσες. Στις Πέτσες. Καλά, ξεκάθαρα. Το είδαμε και μόλις τώρα, ότι με την πρώτη ευκαιρία που βρήκε πρώτα. Δεύτερη κουβέντα. Και 1000% στις Πέτσες. Τι ρόμπηγα να πω, αλλά. Το Μαϊάμι έχει την ιδιωτικότητα, έχει το privacy στο Μαϊάμι. Στις Πέτσες. Εγώ δεν έχει privacy, αλλά ξέρει με άλλους χίλιους δωματίες. Αν ήθελε ιδιωτικότητα, δεν νομίζω να έκανε αυτό το επάγγελμα ή να κατέβει για αρχηγό κόμματος. Έχει κάτι άλλο να μας ενισφέρει? Ναι, έχω να σας δώσω. Το γραφείο στη Νέα Υόρκη που ως τώρα ξέρουμε την δραστηριότητά του την επαγγελματική. Πού μένει, πού τρώει, πού τα πάντα. Όχι, με τη βοήθεια να πω εδώ και τη συναδέλφου της Άννας Καλινίκου. Έχουμε ψάξει όλα τα αρχεία και είναι απολύτως αξιόπιστες οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Είναι στο 299 λοιπόν της Park Avenue ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης. Το γραφείο του Στέφανου ήταν, δεν γνωρίζουμε η εταιρεία ακριβώς το καθεστώς, αν είναι σε πλήρη λειτουργία, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μια δικαστική διαμάχη. Δεν μπορώ, κρατιέμαι τώρα. Ορίστε. Λέει ο λαός. Ναι. Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα. Είναι η παροιμία που χαρακτηρίζει απόλυτα τον Στέφανο Κασελάκη. Από τα ψηλά των ουρανοξυστών στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι έχει έρθει στα χαμηλά εδώ. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή. Εκεί που μένει και το κοινοβούλιο και η Γιώργη. Δεν επιτίθεστε, δεν είστε τα ψηλά στα χαμηλά. Δεν επιτίθεστε γιατί. Ψηλά κυριολεκτή, ότι είναι ψηλά ύψο. Γιατί μόνο αυτό κατά τα άλλα είναι ψηλά. Από το Μαϊάμι στην Κουμουνδούρο. Αυτό είναι ο τίτλο. Αυτό είναι ο τίτλο. Αυτό είναι ο τίτλο, παιδιά. Από τα ψηλά στα χαμηλά είναι. Εκεί ο ουρανοξύστη, εδώ δύο ώρε. Βουλή των Ελλήνων, πρόεδρο κόμματο και εσύ λε χαμηλά. Τι τώρα, μιλάμε τώρα μεγαλεία εκεί. Για λέει. Χειμένα... Τώρα, μια και αν είπε τη λέξη μεγαλεία, να δούμε λίγο και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ουρανοξύστη. Ναι. Στον 13ο όροφο, λοιπόν, όπως έχουμε φτιάξει μια σχετική κάρτα. Στον 13ο όροφο, όπως σα είπα, είναι και είναι συνένικο, αν μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο, με παγκόσμιου κολοσσού. Δηλαδή. Αρκεί να σα αναφέρω έναν εξ αυτών, τη UBS, την τράπεζα, η οποία ουσιαστικά. Φανταστείτε λοιπόν το βεληνεκές, θέλω να καταλάβετε, των ανθρώπων με τους οποίους συνυπάρχει ο Στέφανος Κασελάκης όταν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Βλέπουμε τον ουρανοξύστη ύψους 175 μέτρων, 42 οι όροφοι, στο 13ο όροφο το δικό του γραφείο. Και μια ενδεικτική τιμή σας έχω βγάλει, στα 100 τετραγωνικά είναι 10.000 δολάρια το μήνα. Θεωρείται όχι, ενώ είναι επιβλητικός ουρανοξύστης και ιδιόκτητα κάποια από τα γραφεία, ο Στέφανος νοικιάζει εκεί. Το ενίκιο λοιπόν, αν σκεφτεί κανείς των 100 τετραγωνικών 10.000 ευρώ το μήνα, μπορεί να καταλάβει ότι πράγματι είναι απολύτως επιτυχημένος επιχειρηματικά στο εξωτερικό. Και αφήνουμε και ένα ερωτηματικό να δούμε τι θα κάνει στην πολιτική του τόπου. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά προς το παρόν. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, ξέρεις πώς θα είναι.